Τώρα, μιλώντας για φαγητό, να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε στο χθεσινό επεισόδιο του Κάτι Ξαναψύνεται. Ήθελα πολύ να έρθω στο σπίτι σου, Περικλή, να ξέρεις. Και είσαι να σου πει καλεσμένη κάτι. Να έρθεις όλοι σας. Να μαγειρέψεις εδώ το υπέροχο κοτόπουλο. Εγώ δεν θα μαγειρέψω. Έκανε 100 τούμπες. Γιατί το έχω πει ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω, αλλά έχουμε μια κυρία που μας φροντίζει και κάνει πολύ ωραία πράγματα. Θα φάτε. Ναι, μην φοβάστε. Εγώ θα φάω από τα χεράκια σου. Και να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι λίγο σε αδίκησαν. Ναι, εντάξει, όχι τόσο. Όχι, είπα απόλυτα ειλικρινώς. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια. Δεν έχει σημασία. Πάμε να πάρουμε όμως μαζί με τον κόσμο μια μικρή γεύση από το χθεσινό επεισόδιο για να καταλάβετε τι εννοούμε. Βλέπω εδώ ότι γεωρεκτικό θα ετοιμάσεις το Bollywood πάει θάλασσα. Αυτό είναι μια πρωτότυπη ονομασία που σκέφτηκα. Ναι. Για ένα ωραίο ριζότο με γαρίδες. Για το κυρίως πιάτο, γεστιμινδύ στο φούρνο. Κοίτα, είναι ένα ινδικό γεμιστό κοτόπουλο, αλλά η γέμισή του είναι ινδική. Για να δω και το επιδόρπιο. Σεμιγιά παγιασάμ. Δεν το έχω φάει, το έχω δει στη συνταγή και μου άρεσε πάρα πολύ και αν λίγο το πετύχω θα βγει καλό. Το ψυγείο ανοίγει τώρα. Όντως. Πάρ' τα αλλιώς, Κωνσταντινά. Ανάτο. Καλέ, πώς θα βάλουν τα γλυκά οι άνθρωποι. Να μπω λίγο μέσα, έχω σκάσει κι εγώ. Ναι, μπες, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάει κι αυτό. Περικλή μου, ναι. Έχεις έρθει σε επαφή ποτέ με κοτόπουλο. Ναι. Τέλεια. Λίγο πιο μαλακά. Όχι, 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 όχι. Με το ίδιο σφουγγάρι μετά θα πλένεις τα πιάτα. Περικλή. Λοιπόν. Νομίζω πρέπει να τη χτυπήσουμε για να μαλακώσει. Δεν έχει τα πόδι. Ξέρω εγώ. Α, την έσπασα. Πάει κι αυτό. Περικλή. Εντάξει, μπήκε. Γιατί έχεις τέτοια νεύρα στη μαγειρική μου, άφησες το. Και βάζουμε και τη ζάχαρη. Περίμενε, περίμενε. Δεν θα τη μετρήσεις. Ναι, στη ζαχαροπλαστική πρέπει να είστε πάρα πολύ ακριβείς. Ναι, α. Περάστε, παιδιά. Ινδικό κοτόπουλο. Να κλείσω τα μάτια μου. Το οποίο το έσφαξα με αυτό το σπαθί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο γλυκό. Μπράβο. Γεια στα χέρια σου. Τρώμαξα λίγο στην αρχή για να το δοκιμάζω έτσι όπως το είδα. Αυτό θα το βάλω. Γιατί το αξίζει και με τόνο. Περικλή. 10. Δεν μπορώ κιόλας να είμαι κακιά. Σου βάλω ένα 8. Επειδή η απογεύση δεν ήταν καλό, θα βάλω 9. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη του στιγμή να κάνω όλη αυτή την προσπάθεια και να βάλω τα δυνατά μου, να δημιουργήσω μια παντεσία. Μετά από το σημερινό θα έχω άλλη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου στην κουζίνα. Όντως αναθεώρησες. Αναθεώρησα, ναι. Αξίζω πολύ περισσότερα από ό,τι νόμιζα. Έσκησε στη βαθμολογία μια μάλλον πολύ λιγότερα. Εάν βαθμολογούσα την εμφάνιση και του πιάτου και του περιβάλλοντος και τη δική σου, είναι καταπληκτική η βαθμολογία. 10. 10 και με τόνο. Πάντως προσαρμόζεσαι σε βάση και του μενού και στο στυλ και μ' αρέσει αυτό. Σήμερα είσαι ένας άλλος Περικλής. Έχεις πολλές διαφορετικές πτυχές. Και ταλέντα, μήπως και στην κουζίνα. Στην κουζίνα σίγουρα όχι από ό,τι είδαμε. Κοίτα, δουλεύουμε στη μόδα με τα ρούχα. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ οικείο να τα μεταχειριζόμαστε σαν να είναι εντός αγωγικών ρόλοι. Είναι και πρόκληση. Είναι μια πρόκληση. Να τα βάζετε σε κόνσεπτ. Ναι, για μας είναι περισσότερο πάντα δουλειά. Το ντύσιμο είναι ένα εντός αγωγικών βάρος πάντα. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούμε να το δούμε. Κατάλαβες. Μεμονωμένα, το βλέπεις μέσα σε ένα κόνσεπτ. Ναι. Το βλέπεις, ναι, γιατί έχεις συνηθίσει να το κάνεις για τους άλλους. Φυσικά. Φυσικά. Δυστυχώς. Πάντως από τους βαθμούς που είδαμε, εντάξει, εγώ είπα λίγο σε αδίκησαν γιατί ήθελα να δω δεκάρια από την προσπάθειά σου και όλο το βάρος. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν άκουσα ούτε 5, ούτε δεκάρια. Ήταν υπερβολικά επίκη. Από ποιον περίμενες την πιο έτσι χαμηλή βαθμολογία? Ποιο πίστευε ότι θα σου βάλει? Καταρχήν μου βάλαν τόσο καλή βαθμολογία τα παιδιά που δεν δικαιούμαι καν να μιλάω και να πω το οτιδήποτε. Για μας είναι λίγο χιουμοριστικό να πω. Ναι. Οπότε. Γιατί έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Επειδή έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, βέβαια, δεν το κάνουμε ανταγωνιστικά. Το κάνουμε με αγάπη και με την αίσθηση ότι κάτι προσφέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Mm-hmm. Οπότε δεν είχαμε εστιάσει στους βαθμούς. Επέλεξες όμως γεύσεις και ανατολική κουλτούρα, έτσι. Άρα είναι κάτι το οποίο σε κεντρίζει. Αρέσουν αυτές οι γεύσεις, ένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα φάω γιατί έχω το στομάχι μου κάτι θεματάκια. Και από ό,τι φαίνεται ότι και οι άλλοι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Είναι από την Ινδία και λίγο καυτερά όλα αυτά. Πάρα πολύ. Ωστόσο, εσύ δεν το έκανες spicy. Το έκανα
πάρα πολύ. Ας πούμε, επιτραπεί η λέξη τούμπανο. Α, οντό. Τι άλλο να βάλω μέσα, μόνο εγώ δεν μπήκα. Μ' αρέσει εμένα τα καυτέρα, γενικά αυτά μου αρέσουν. Το καρύγευμα έδωσε και πήρε. Όμως, άλλη Κωνσταντίνα. Έχει δίκιο, παιδιά, έχει δίκιο. Γιατί είναι λίγο στο στομάχι λίγο περίεργα τα έντονα, τα spicy. Γενικά σ' αρέσει έτσι το κομμάτι αυτό που λένε το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Αν είναι και ωραία γεύση, ακόμα πιο κοντά. Είσαι αυτής της λογικής, με τους υπόλοιπους συνδετημόνες, ένα ωραίο τραπέζι. Είσαι αυτό το στυλ. Είμαι πάρα πολύ. Ζω πάρα πολύ απλά και η διασκέδασή μου εντός εισαγωγικών είναι αυτό που περιγράφεις. Να καλούμε ανθρώπους στο σπίτι και να καθόμαστε έτσι πολύ ωραία και πολύ κατανοητικά και με την αίσθηση της οικογένειας και να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτή είναι η διασκέδασή μου, η ζωή μου. Είχες όμως εσύ τέτοιες εμπειρίες από την οικογένεια, δηλαδή θυμάσαι να τρώτε σε οικογενειακά τραπέζια, να είστε όλοι μαζί? Έχω την εμπειρία, επειδή μεγάλωσα ξενοδοχείο, να καθόμαστε όλοι μαζί με το προσωπικό. Okay. Ήταν τότε διαφορετικά τα χρόνια και ήταν και ο πατέρας μου είχε μια νοοτροπία που τρώγαμε πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί και συζητάγαμε και όλα τα θέματα όλων των πελατών, του ξενοδοχείου. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό. Αυτό ήταν το... Να βάλω μία όπιστα να σε πάω μία μέρα πριν, την ημέρα που σας φιλοξενούσε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Τι συμβαίνει ακριβώς με το χοιρινό? Είδα ότι δεν θέλεις το χοιρινό και ότι είπες μια θεωρία λίγο προχωρημένη. Ναι, δεν το τρώω. Ακούστηκε τώρα στην τηλεόραση, μεταφέρεται με έναν τρόπο. Ναι, γι' αυτό, για να το πεις πιο αναλυτικά. Λίγο γελιοποιημένο, χωρίς να λέω ότι το κάνεις γι' αυτό. Ακούγεται λίγο γελιοποιημένο και εκτός πλαισίου. Και ό,τι παίρνεις εκτός πλαισίου, αυτομάτως. Σου δίνω την ευκαιρία να το πεις πιο αναλυτικά. Ναι. Σύμφωνα με την φιλοσοφία που ασπάζομαι, που είναι η καμπαλά, το χοιρινό και κάποιες άλλες τροφές δεν τα τρώμε γιατί θεωρούνται ακάθαρτα, αλλά όχι με θρησκευτική έννοια. Δεν είναι συμβατό το DNA τους με εμάς? Θεωρούνται ότι είναι κατασκευασμένα και να πω η λέξη κατασκευασμένα είναι σωστή, γιατί μου έκανε μια κυρία την παρατήρηση ότι δεν ξέρω να μιλάω σωστά ελληνικά. Εγώ δεν είπα ότι είμαι ο Μπαμπινιώτης, αλλά η λέξη κατασκευασμένα είναι σωστή, γιατί όλα είναι κατασκευάσματα σε αυτόν τον κόσμο. Και όλα έχουν δημιουργηθεί για μένα από μια αρχή. Με αυτή την έννοια εννοώ κατασκευασμένα, δεν εμφανιστήκανε. Είναι κατασκευασμένα με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι είναι όλα τα άλλα έμβια όντα και αυτό το είπαν επιστημονικά. Αυτό έχει υποθεί πριν κάποιους αιώνες, που λέω εγώ, μέσα από τη φιλοσοφία, αλλά το έχουν πει και επιστημονικά ότι το χταπόδι θεωρείται εξωγήινο. Mm-hmm, τώρα πάλι θα το πάρει κάποιος αυτό, εκτός πλαισίου, και θα πει ότι ακούγεται αστείο. Αλλά ψάξτε το στο ίντερνετ να δείτε. Ναι, γονιδιακά υπάρχει και ντοκιμαντέρ. Εγώ για να το χαλαρώσω όμως λίγο, δεν ξέρω αν θα είναι και ένα από τα σχόλια το οποίο θα κάνει στην επόμενη βαθμολογία. Ποιος έχει σειρά, η Έλενα? Σήμερα είναι η Έλενα. Η Έλενα, μάγειρε. Για να δούμε τι θα πάρει. Την πετσακόψαμε. Καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, Περικλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Θα χαρούμε να έχουμε και πρόσκληση για dinner από σένα την επόμενη φορά. Δεν θα μαγειρέψω, στο υπόσχομαι.